Καλησπέρα σε όλους. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κινητά. Θα δούμε για την κάμερα κυρίως, φυσικά, έτσι. Το τι μπορεί να αγοράσει κανείς από 200 μέχρι 400 ευρώ. Και θα κάνουμε review το δικό μου κινητό, πάντα φωτογραφικά. Λοιπόν, έχουμε το Xiaomi 13TAF. Δεν είναι το Ultra, δεν είναι το Lite, είναι το 13TAF. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για τα βασικά. Ό,τι και να κάνουμε στα κινητά, δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ τη χειρότερη κάμερα. Και γιατί το λέω αυτό? Ο αισθητήρας μας στις κάμερες, ας πούμε σε μία full frame, είναι 24x36 χιλιοστά, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μην είναι ακριβές το νούμερο που λέω τώρα, αλλά είναι περίπου εκεί. Στα κινητά είναι 10 φορές μικρότερος. Τι σημαίνει αυτό? Όταν θέλουμε να δώσουμε φως στον αισθητήρα και έχουμε μία επιφάνεια τόση, θα πάρει λιγότερο φως από μία επιφάνεια τόσο μεγάλη. Ναι. Οπότε, αναγκαστικά ο μεγαλύτερος αισθητήρας νικάει σε αυτό το θέμα. Τώρα, θα μου πείτε γιατί όμως τα κινητά βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Ισχύει ότι βγάζουν ωραίες φωτογραφίες, αλλά πιο πολύ είναι ο αλγόριθμος που έχουν στην επεξεργασία που γίνεται μόνη της. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ποτέ μία κάμερα με ένα κινητό. Ένας καλός φωτογράφος βέβαια θα βγάλει καλύτερη φωτογραφία με ένα κινητό καλό παρά ένας που δεν είναι καλός φωτογράφος με μια πολύ καλή κάμερα. Οπότε εγώ λέω να ξεκινήσουμε κάπου εδώ και να δούμε το Xiaomi. Λοιπόν, αυτό είναι το δικό μου κινητό, το πήρα το Δεκέμβριο. Είναι πολύ δυνατό όσον αφορά τη φωτογραφία. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, γιατί θα πούμε και για αυτά λίγο, είναι... Που ένα πολύ καλό για μένα είναι ότι φορτίζει πολύ γρήγορα. 67W φόρτιση, φορτίζει γύρω στα 35 λεπτά, στο 100%. Το καλύτερο που έχει βέβαια είναι η συνεργασία με τη Leica. Η Leica είναι μία από τις καλύτερες φωτογραφικές εταιρείες στο πλανήτη, έτσι. Τι σημαίνει συνεργασία? Σημαίνει ότι η φακή, οι δύο φακοί που έχει πάνω, είναι φτιαγμένοι σε συνεργασία με τη Leica. Είναι Xiaomi και Leica. Μαζί, για το φακό μιλάμε τώρα. Έχει δύο κύριους φακούς. Έχει και ένα τρίτο, αλλά δεν θα ασχοληθούμε καθόλου. Είναι ο υπερευρυγόνιος στα 15 χιλιοστά αστιακό μήκος. Χρήσιμος είναι, αλλά δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Βγάζει 4K βίντεο 30 καρέ. Δεν βγάζει παραπάνω. Βγάζει 1080p. Στα 60 καρέ, έως 60 καρέ, και 720p βγάζει μέχρι και αργή κίνηση στα 960 καρέ. Τώρα, ένα πολύ καλό που έχει στο βίντεο είναι η σταθεροποίηση. Ακόμα και να μην επιλέξεις εσύ σταθεροποίηση, η σταθεροποίηση που κάνει μόνο του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα θα μου πείτε, βγάζει 4K αυτό, βγάζει και μία κάμερα. Καμία σχέση τώρα με τ' άλλο, γιατί εκεί παίζει ρόλο ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων, το bit rate που λέμε. Οπότε μην το συγκρίνετε, δεν θα βγάλει κανένα κινητό, ακόμα και το iPhone το τελευταίο που βγάζει log, που έχουμε πει γι' αυτό σε άλλο βίντεο, δεν θα φτάσει στις κάμερες. Εδώ έχουμε το 4K, είναι περίπου 50... το bitrate, δηλαδή είναι αξιόλογο με λίγα λόγια, δεν θα το αναλύσουμε παραπάνω, αλλά η εικόνα του είναι πολύ καλή. Πολλές φορές έχω βάλει στιγμιότυπα στα βίντεο που βλέπουμε από το κινητό. Θα βάλω και λίγες φωτογραφίες τώρα
και ένα μικρό βιντεάκι που θα τραβήξω σε λίγο, να δούμε λίγο το πώς βγάζει. Οι κάμερες του τώρα. Έχουμε την κύρια κάμερα που μπορεί να κάνει 2 επί οπτικό zoom. Όταν λέμε οπτικό εννοούμε δεν χάνουμε καθόλου λεπτομέρεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 35 χιλιοστά, δηλαδή πολύ κοντά στο ανθρώπινο μάτι, η αίσθηση που θα πάρουμε στη φωτογραφία μας. Έχουμε στα 50 χιλιοστά και στα 90. Στα 90 κάνει μια soft εστίαση που δεν μου πολύ αρέσει, είναι η αλήθεια. Δεν εστιάζει πολύ καλά στο πρόσωπο. Στα 50 και στα 35 είναι πολύ ωραίο όμως. Μπορείτε να δουλέψετε εκεί. Έχουμε 2 φωτογραφικά στυλ της Leica. Ένα είναι vivid, δηλαδή έντονα χρώματα. Και ένα άλλο... Βασικά νομίζω πειράζουν πολύ τα χρώματα. Δεν πειράζουν κάτι άλλο σε αυτά. Στα στυλ που βάζουν, στα φίλτρα με λίγα λόγια. Άσχετα που εμείς μπορούμε να κατεβάσουμε το Lightroom στο κινητό και να παίξουμε από εκεί, έτσι. Μπορούμε να βγάλουμε RAW φωτογραφία με εξωτερικές εφαρμογές. Μπορούμε να... Όταν είμαστε στην λειτουργία, όχι Pro, έχει κάποιες λειτουργίες στην κάμερα. Μπορούμε να πατήσουμε 50 MP. Στα 50 MP τώρα, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι μπορούμε, όταν βγάλουμε τη φωτογραφία, να κάνουμε zoom και να είναι πολύ καθαρά. Αυτό θα το κάνουμε μόνο στα 50 MP. Δεν θα χάσουμε πολύ λεπτομέρεια. Τώρα, αν με ρωτάτε τι κινητό να πάρετε, στα 200 με 400 ευρώ, εγώ θα πρότεινα, αν θέλετε, μόνο, όταν μιλάμε μόνο για κάμερα, μιλάμε γι' αυτό. Γιατί ένα ακόμα σύν που ξέχασα να αναφέρω είναι ο μεγάλος αισθητήρας. Έχει μεγαλύτερο αισθητήρα από το 90% των τηλεφώνων. Οπότε θα πάρει πολύ παραπάνω φως. Αν μου λέγατε τι ένα κινητό να πάρω, πέρα από την κάμερα, και αυτό που θα προτείνω τώρα έχει πολύ καλή κάμερα, είναι το Realme το 11 Pro Plus. Εκεί ξεφεύγουμε. 200 MP, αυτό είπαμε που μας βοηθάει μόνο, πουθενά αλλού. Πουθενά, μη σας το κάνει και κακό στη βραδινή φωτογραφία και βίντεο. Έχει 100 βατ φόρτιση, φορτίζει πολύ πολύ γρήγορα. Γενικά, δεν μπορώ να το κάνω review τώρα φυσικά, ούτε είναι η δουλειά μου, αλλά αν μου λέγατε τι να αγοράσω στα 200 με 400 ευρώ για φωτογραφία, θα σας έλεγα το Xiaomi. Αν μου λέγατε για οτιδήποτε άλλο και φωτογραφία μέχρι ένα σημείο, θα σας έλεγα το Realme. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να πούμε σε κάποιο διαφορετικό, τι να βελτιώσω, τι βίντεο θέλετε να κάνω, ό,τι απορία έχετε με λίγα λόγια, γράψτε στα σχόλια και θα σας απαντήσω προσωπικά. Ελπίζω να σας άρεσε, με βοηθάτε πάρα πολύ και ευχαριστώ, μην ξεχάσετε την εγγραφή.